Κύριε Ευρωπαία, κύριε Πιάλα, έχεις το λόγο. Να ψήφισε χθες. Κύριε όλα! Κύριε Δημοτική, Περιφερειακή Συμβούλια, Ντοζάκη, κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά, εδώ πρέπει να συζητήσουμε ένα θέμα αρκετά σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό, ένα ζήτημα το οποίο ξεπερνάει χώρα Ευρώπη, φτάνει δηλαδή σε παγκόσμιο φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, δυστυχώς, τώρα βρέθηκε να υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα και έφτασε στην πόρτα μας. Είμαι υποχρεωμένος όμως να αναφέρω τα περιστατικά όπως έγιναν από τη δικιά μου πλευρά, που τα γνωρίζω εγώ, ή όπως έγινα κοινωνός τις τελευταίες 4 μέρες. 5. Και αυτό έχει να κάνει ως εξής. Γιατί από ό,τι ακούσατε την περιγραφή και του Δημάρχου, όπως λυπάμαι Δημάρχη, γιατί επέλεξε ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα για όλους, να δημιουργήσεις σύγκρουση με τον βουλευτή του νομού. Γιατί τελικά έτσι το κάνεις. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση, και πιστεύω ότι οι φορείς του τόπου και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που βρίσκεται στο κοινοβούλιο πρέπει να έχουν άμεση συνεργασία και συνεχόμενη και ξεκάθαρη. Γιατί στην τοποθέτησή σου, κύριε Δήμαρχε, ανέφερες την μισή αλήθεια. Πληροφορήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Δήμαρχος έδωσε μια συνέντευξη τύπου, όχι ότι θα δώσει, με μια συγκεκριμένη πληροφόρηση που είχε. Δηλαδή δεν έγινα γνώστης ότι θα έδινε μια συνέντευξη τύπου μιας πληροφορίας που είχε για 3.000 με 4.000 πρόσφυγες στο νομό στα Γραμμένα. Πληροφορήθηκε ότι έγινε η συνέντευξη αυτή και ότι εκεί ακούστηκε ότι ο βουλευτής τι κάνει που είναι και να πάρει θέση. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κανένα ζήτημα. Τηλεφώνησα τον Δήμαρχο και του είπα, Δήμαρχε, τι είναι αυτά που είπες, εξήγησέ μου προσωπικά. Η απάντηση είναι ότι θα μας φέρουν 4.000 και εσύ πρέπει να πάρεις θέση, θα μας φέρουν 4.000 στα ματώματα. Και εσύ πρέπει να πάρεις θέση. Του υπενθύμισα ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε η συνάντηση του Κουρουμπλή, τα προηγούμενα, προσέξτε, ακούστηκαν συναντήσεις και σκέψεις σε επίπεδο περιφέρειας από το Φλεβάρι, στα οποία δεν με ενημέρωσε κανείς, δεν καλέστηκα σε καμία από αυτές και δεν είχα και ενημέρωση των αποτελεσμάτων τους. Γιατί δεν με ενημέρωσαν οι άλλοι. Όχι, δεν επιρρύπτω ευθύνες. Δεν επιρρύπτω ευθύνες. Λέω όμως το εξής. Σας πάρει να μεταφέρετε. Λέω το εξής. Γιατί δεν ενημερώθηκα. Και μέχρι χθες δηλαδή, μέχρι χθες. Γιατί ο βουλευτής δεν έχει ούτε να υποδείξει χώρος, ούτε να αποφασίσει που θα πάνε, αν θα δεχτούμε. Γιατί αυτό το αποφασίζει ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής εκδοδίκησης. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την συνεργασία, έτσι. Η συνεργασία γίνεται με τον Σάββατο Σαγκρίδη και ο Τεπερβράκης. Είναι απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πέρασε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά την ψήφιση αυτού του νόμου. Μέχρι τότε απλά γινόταν κουβέντες με το Υπουργείο Εσωτερικών, με την Περιφέρεια κτλ. Με νόμο δόθηκε το δικαίωμα ότι η εγκατάσταση των προσφύγων θα γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου τις δομές αυτές θα τις χειρίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που έχει να κάνει την εξέταση των δικαιολογητικών για άσυλο ή την επανεισδοχή όσων δεν είχαν δικαιώματος ασύλου. Γι' αυτό δεν είχα ενημέρωση.
Αυτή τη στιγμή όμως που επέλεξε την ευθύνη αυτή ο Δήμαρχος, θεώρησα ότι θα έπρεπε να ενημερωθώ για να μπορώ να ενημερώσω. Όταν έγινε η σύσκεψη στην περιφέρεια με τον κύριο Κουρουπλή, την επομένη, την επομένη, έμαθα ότι έγινε αυτή η σύσκεψη και ότι ο Δήμαρχος εκεί είπε ότι έχουμε τα ματώματα. Μετά από μερικές μέρες που ήμουν εδώ και βρεθήκαμε, του είπα το εξής ακριβώς το οποίο παρέλειψε ο Δήμαρχος να αναφέρει. Δήμαρχε, ποιος ο λόγος τα πατώματα. Εκεί είναι να γίνουν αυτά που έχουν σχεδιαστεί να γίνουν και είναι έτοιμα να γίνουν. Και δεν καμπλέγουν κανένα έργο, κύριε. Το έργο αυτό έχει αυτούς που έχει και αυτοί θα πάρουν τα έψημα που το κάνανε να ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί. Απλά η άποψή μου είναι ότι επειδή έχει ολοκληρωθεί και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν 21 χρόνια για να πάρουν αυτά που δικαιούνται τα οικόπεδά τους, δεν έπρεπε να εμπλακεί. Μου είπε τότε, εντάξει, είπα εκεί πέρα, αν μπορεί και θα δούμε. Το είπα επανειλημμένος όχι στα πατώματα και το ανέφερα και στον κύριο Βίτσακ. Αφήστε με, θα βάλω τη ροή των πραγμάτων, ο καθένας θα καταλάβει αυτά που θα καταλάβει. Όταν έγινε με πήρε τηλέφωνο κάποια μέρα πάλι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πήρε σε κάποιες μέρες, γιατί δεν θεωρούσα ότι θα δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση. Να με ενημερώσει ο κύριος Δήμαρχος, που λέει κύριε Βερτά, Χρήστο Βασικά, έτσι δεν μιλάμε και δεν κρατάμε τους τύπους και δεν χρειάζεται. Αυτά παίρνουν. Είναι την επομένη τη σύσκεψη στην Κοζάνη. Να σε ενημερώσω ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών πήρε απόφαση ότι. Τι με εξηγεί, αρνητική για μέχρι 300. Υπάρχει πρόβλημα στα κρατερά. Έτσι, να σε ενημερώσω ότι η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρνητική και πάση περιπτώσει για τα ματώματα. Και τότε στο τηλέφωνο, αγαπητέ μου Δήμαρχε, σου είπα: τα ματώματα, Γιώργο, μου ξέρεις ότι είμαι αρνητικός. Αλλά δεν είμαι αυτός που καθορίζω. Η άλλη δηλαδή απόψη είναι ο Δημοτικός Συμβουλίου ότι εμείς στα πατώματα διαθέτουμε ένα χώρο για 300, εγώ αυτό παλεύω. Για 0, το ίδιο παλεύω. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν παίρνω απόφαση. Εσείς παίρνετε απόφαση. Την ευθύμησα και τότε δηλαδή ότι για τα πατώματα είμαι αρνητικός και το, όπως περνώντας καθημερινά πάνω κάτω το βλέπεις, λες πρέπει να το δεις από τους ανθρώπους. Και την μεθεπομένη μαθαίνω για τη συνέντευξη. Και κάνουμε το τηλέφωνο. Από εκεί που είναι 4 μέρες, 5, έγινε αυτό. Στο προχθές έδωσε συνέντευξη. Ναι, μετά από μερικές μέρες, δεν κράτησα τις ημερομηνίες. Έχει πάει πρόβλημα, θέλω να μας φέρουν 500 μέρες. Ότι δόθηκε μία συνέντευξη, ορμόμενη από φήμη ή από πληροφόρηση, όπως λέει, από κάποιον. Άρα δηλαδή μιλάμε όχι μόνο για ανεπίσημο, αλλά και ράδιο να μιλάμε. Για 3.000 με 4.000. Εγώ είπα, σας είπα και προηγουμένως, ότι παραμένω αντίθετος στη θέση πατώματα. Εάν έχει κάποιον άλλο χώρο ο Δήμος, θα το ερευνήσει ο Δήμος. Θα το ερευνήσει η Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης, τα αρμόδια όργανα και τα δασικά όργανα, τα οποία έχουν ρόλο και λόγο σε αυτό. Την Πέμπτη, νομίζω, ήταν σε συνέντευξη την Παρασκευή. Με πήραν τηλέφωνο και τα δύο ραδιόφωνα και έδωσε μια συνέντευξη που αυτό το ξεκαθάρισα επανειλημμένως. Και απλά είπα ότι τα θέση πατώματα ετέθη από τον Δήμαρχο. Δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο και επίσημο από την κυβέρνηση. Θα βρω τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Βίτσαρ, να μου πει τι σχεδιασμός υπάρχει. Μιλώντας το βράδυ με τον κύριο Καρυπίδη, τότε μου ανέφερε ότι έγινε ο Περιφερειάρχης η σύσκεψη στην Περιφέρεια και έγινε κουβέντα και έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Βίτσα, σε ανοιχτή ακρόαση παρόντος του Δημάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη, του κύριου Κάτανα, του κύριου Μιχελάκη και του Ταξιάδου, και ότι υπόθηκε ότι εκεί μπορεί να δεθούν
κάποιο χώρο εφόσον υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτή είναι η γνώση. Θα σας πω μετά στη δεύτερη φάση το επίσημο πλέον, ας πούμε, από τον Υπουργό. Για την ημέρα όπου τέθηκε το ζήτημα, η θέση πατώματα, γιατί δήμαρχοι πρέπει να είπες να πούμε αλήθειες και άρα θα πούμε αλήθειες. Και πέρα τις ξέρουν, θα τις πούμε τις αλήθειες. Αυτό θέλω, κύριε βουλευτά, αυτό θέλω, αλλά θα πούμε πάρα πολλά. Αλλά με στεναχώρησε γιατί μου σπισέσαι. Θα πούμε πάρα πολλά. Να. Δεν με ρωτάνε εμένα σαν βουλευτή. Και σας είπα τι βουλευτής είστε. Θα τα πούμε κι αυτά. Δεν έχω πρόβλημα. Είπα το εξής και το λέω. Το τι βουλευτής είμαι, αφήστε το. Αν σας ενοχλεί, ας μου το λέγατε προσωπικά. Εάν βρήκατε πεδίο αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης, ή υπάρχουν άλλα παιδιά, δεν χρειάζονταν αυτό το τόσο ευαίσθητο σύλλαγμα, το τόσο ευαίσθητο θέμα. Και βλέπω, επειδή υπάρχει στο kozani.gr και είναι αναρτημένο και στο Facebook, ένα βίντεο που είναι η ημερομηνία ή η συνομιλία με τον κύριο Κουρουμπλή. kozani.gr. Αναφέρει συγκεκριμένα ο Δήμαρχος, το έχω απομορφωμένος και υπάρχει να το δει ο καθένας εύκολος. Μιλάει για την τοποθεσία πατών. Υπάρχει ένα χώρο. Είναι 180 οικόπεδα. Υπάρχει ύδρευση, υπάρχει αποχέτευση. Μπορεί γρήγορα να ρευματοδοτηθεί. Με κατάλληλα κοντέινερ θα μπορούσε να λειτουργήσει άμεσα. Είναι έξω από την πόλη των Βραβενών. Δεν έχουν παραδοθεί ακόμα αυτά. Αυτό πρέπει να το δούμε και νομικά. Είναι τα λεγόμενα πατώματα. Και συνεχίζει μετά ο κ. Δήμαρχος ότι θα πρέπει να έχουμε την ευαισθησία για τα παιδιά που είναι πρόσφυγες κτλ. Αυτό υπόθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Κουρουμπλή. Δεν υπόθηκε για σκηνές. Δεν υπόθηκε για άτομα. Γνωρίζετε, κύριε βουλευτά, που ανήκουν τα πατώματα. Σε ποιος είναι ο φορέας, διαχείρισες. Κύριε Δήμαρχε, το λέτε με το όνομά τους. Ανήκουν στην περιφέρεια. Εγώ μπορώ να πω όπως είπε ο κύριος. Επιτίθεται σε μένα όμως. Φυσικά γιατί να είσαι σένα. Βουλευτής σας του τόπου. Επιτίθεται σε μένα για κάτι που εσείς είπατε. Είναι ακριβώς αυτά τα λόγια. Ασφαλώς και είναι. Δεν είναι ότι. Δεν είπατε στον Κουρουμπλή για 2-3 μέρες τις σκηνές. Είπατε και το επαναλαμβάνω. Θα απαντήσω γιατί απόλυσασταν από παντού. Απόλυτη δεν είναι κανένα. Υπάρχει ίδρυυση, υπάρχει αποχέτευση. Μπορεί γρήγορα να ρευματοδοτηθεί κιόλας. Με κατάλληλα κοντέινερ θα μπορούσε να λειτουργήσει άνεση. Αυτά είναι τα λόγια, διαβάζω τα λόγια του Δημάρχου, της δηλώσης του Δημάρχου στον κύριο Κουρουμπλή. Δεν με λέει. Προχωράμε και πέρα. Γι' αυτό είπα να υποθεί όλη η αλήθεια. Για να είμαστε ξεκάθαροι το ποια είναι η κατάσταση, για να έχουμε και ξεκάθαρα το τι θέλουμε, για να ξεκάθαρα να το αγωνιστούμε και να το παλέψουμε να το κάνουμε. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί υπόθηκαν ότι δεν υπήρχε καμία επαφή με κυβερνητικό παράγοντα. Και είπε ο κ. Δήμαρχος στην εισήγησή του, στον Κουρουμπλή είπα μόνο για δύο βράδια. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο το βίντεο. Αφού είσαι ένα πόλεμο, λεφτά μου, που να έδωσα 10 σκηνές. Είναι η κάμερα. Είναι εντάξει, πρόβλημά σου. Για τις ευθύνες του καθενός, είναι η κάμερα. Είμαι εκεί. Δεν μπορώ να σε πείσω, κύριε βουλευτά, γιατί έχεις ξεχάσει τα γραφενά. Σας ευτυχώς, απομονώνεις ορισμένα, βγήκα και το διευκρίνησα εδώ και πολύ καιρό, ότι επρόκειτο για προσωρινή λύση και εμένεις. Η θέση σου πρέπει για τα νούμερα. Κάτι απλά, συνδεσκάτει όλοι εδώ. Και βλέπω ότι ούτε καν ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν με αφήνει. Και ένα ακόμη, πρόεδρε, το έγγραφο σε παρακαλώ για να πάρετε το έγγραφο. Γιατί πολλά ψέματα λέτε μπροστά στη τηλεοράση και οπουδήποτε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, όχι για τις εκφράσεις. Ηρεμήστε λίγα, έχεις παρακαλώ. Με καλέσατε για να πω ό,τι γνωρίζω και να μεταφέρω και την επίσημη
έτσι, άποψη της κυβέρνησης, του υπουργού. Εάν δεν θέλετε, πρώτα αν δεν θέλετε, μπορώ να αποχωρήσω, δώστε το ψήφισμα και αυτό να μεταφέρει στη συνέντευξη που έδωσα την Παρασκευή στα δύο τουρκικά ραδιόφωνα, είπα ακριβώς αυτά, όχι αυτό που διάβασα προηγουμένως, γιατί δεν το ήξερα τώρα, χθες το είδα. Είπα ότι δεν υπάρχει επίσημο σχεδιασμό. Βγήκε το θέμα του Κυρίζη δηλαδή. Το άκουσα, το είδα στα μέσα μας δικτύωσης, κοινωνικής δικτύωσης. Ότι αναφέρθηκε για 1.500, 1.500, 1.500, σε έτσι θέσεις το είχε, αλλά Έλληνος. Κύριε Κουτσίδη, είστε μια ζωή και στην τοπική αυτοδιοίκηση, μια ζωή είστε Έλληνος. Το διευκρίνησε όμως ο κύριος Δήμος, ο Μήκου ίδιος, τον πήρε τη λέμε και είπε όχι, είναι 1.500 με 1.500 άτομα. Λοιπόν, αυτό αναφέρεται στο σχεδιασμό της Δυτικής Μακεδονίας. Τον χώρο, έχουν στο Υπουργείο τον χώρο τα πατώματα και εξήγησε ο κύριος Αρπενθιάτης. Ότι ο κύριος Κουρμπής είπε στον κύριο Βίτσα και έχουμε και τη σύσκεψη στις, που την αφήνει, 15ου. 6 Πέμπτου, τη σύσκεψη που έγινε, όπου εκεί με ανοιχτή ακρόαση, περιφερειάρχης, και όλοι που αρμίστονταν, είπαν αυτά που είπαν, ότι υπάρχουν τα πατώματα κλπ. Όπου την μεθεπομένη, γίνεται ένα έγγραφο, το οποίο στέλνεται προς τον απειρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Βίτσα, με θέμα φιλοξενία προσφύγων στη θέση πατώματα του Δήμου Γραμμένου. Το στέλνει ο περιφερειάρχης. Κύριε Υπουργέ, σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιηθεί σας σύσκεψη φορέων. Νομίζω, διαβάστε το να δούμε τι είπε ο κύριος Πρεφιάς, γιατί πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα. Είστε συνηθισμένος να αναφέρει σε διάφορα έγγραφα. Εγώ όχι, δεν είμαι Πρεφιάς. Δεν είμαι συνηθισμένος να αναφέρω σε έγγραφα, δηλαδή παραπείς. Θέλω όμως να τα ακούσω γιατί πρώτη φορά μαθαίνω. Και καλά κάνετε, ήταν έγγραφο του κυρίου Περιφερειάρχη, που δεν ξέρω τίποτα. Έχει κοινοποιήσει στο έγγραφο. Όχι, δεν έχει. Άρα είναι προσωπικός. Κύριε Δήμαρχε, θα τελειώσω το εξής. Στη συνέντευξη είπα ότι ο κύριος Περιφερειάρχης, συγκεκριμένα τα λόγια μου ανέφερε ότι είχατε αυτή τη σύσκεψη, υπόθηκαν αυτά και υπάρχουν και τα απαραίτητα και τα σχετικά έγγραφα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι εσείς στείλατε έγγραφα. Δεν ξέρω γιατί τα μπερδεύετε και τα παραποιείτε, είναι ειδικός θέμα. Είπα ότι υπάρχουν... Το έγγραφο παρεθούμε, σηκώνομαι κύριε Βουλευτά. Αναφέρατε... Βλέπω ότι και εδώ κατηδία δεν ακούστε. Είπα ότι εδώ που είμαστε εδώ, ζώσου. Είπα ότι μου είπε ο Περιφερειάρχης για την συνάντηση, για την συζήτηση που έγινε και ότι υπάρχουν και τα σχετικά έγγραφα. Αυτό ανέφερα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι εσύ. Και διαβάζω το έγγραφο, το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας. Δεν υπάρχει προς πού προς τον Δήμαρχο. Δηλαδή τόσο δύσκολο δεν καταγεί κατά το αυτό είπα και υπάρχει αυτό το έγγραφο το οποίο αναφέρει να μην διαβάζω αρχικά, να μην προφέξω. Ίσως θα έπρεπε. Μπάς τόσο, εγώ δεν το βρίσκω ότι είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ότι κατόπιν σύσκεψη των φορέων όλων που αναφέραμε πριν, γιατί αναφέρθηκαν αυτά, περιφερειάρχη, δημάρχου, γραμματέα της αποκεντρωμένης, κύριο Κάντανα και του προς το Βέντσα πάει. Ναι, προς το Βέντσα. Είναι θέση του Περιφερειάρχη. Δεν σου είπα την Δευτέρα, κύριε Κάντα, να σου στείλω την απάντηση. Τι πήρες την απάντηση. Όχι, λέει, όχι. Σας γνωρίζουμε. Να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε το έγγραφο. Σας γνωρίζουμε ότι σε πραγματοποιηθεί σας έτσι και φορέ στην οποία συμμετείχαν η εκτελόχρια αρχηγικού γραμματέα, ο Περιφερειάρχης, ο Ιταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος, ο Ταξίαρχος πρώτου σώματος, τέθηκαν οι προϋποθέσεις φιλοξενίας προσφύγων στη θέση πατώματα του Δήμου Γραμμένου. Είναι έγγραφο μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε.
Το ρώτησα αυτό που είπα. Άρα υπήρχαν άλλοι διάφοροι μεταξύ περιφέρειας και υπουργείου. Έτσι. Γιατί δεν υπήρχαν περιφέρειας και υπουργείου. Εντάξει, κανένας. Παρακάτω το αυτοκίνητο. Παρακάτω το αυτοκίνητο. Παρακάτω το αυτοκίνητο. Παρακάτω. Επαναλαμβάνω ότι είναι η επικοινωνία που είχα τηλεφωνική την Πέμπτη το βράδυ. Πάντα είναι. Ή την Παρασκευή, δεν είμαι σίγουρο. Με τον Περιφερειάρχη και μου λέει: είχαμε αυτή τη σύσκεψη και στάθηκε και έγραφο. Εντάξει, και είναι αυτό. Και αυτό το έγραφο παλά. Ότι τέθηκαν οι προϋποθέσεις φιλοξενίας προσφύγους θέσεις πατώματα. Με ομόφωνη απόφαση των συμμετασχόντων στη σύσκεψη αποφασίστηκε η φιλοξενία για τη χρήση 60 στρεμάτων, εψηλών 200, έτσι, κοντρικά είναι στο σημείο στα πατώματα, στο υπόψη χώρο δεν δίνεται εσωτερική διαίρεση. Ναι. Εξασφάλιση δαπάνης για την υπόγεια σύνδεση και υποποθέμια και τέταρτον να υπάρξει μέλημα σύνδεση με το κεντρικό δίκαιο του πορέματος για τους κοινόψους χώρους, καθώς και εσωτερικής διανομής, αναίκημα ενδεικτικής δαπάνης 300.000 ευρώ. Ο χώρος δεν διαθέτει περίφραξη και προτείνει τεράστια δαπάνη. Ναι, εντάξει, είναι ένα έγγραφο. Ζέβα κέρδος. Τα λέω γιατί θα κομπεί δηλαδή ο χώρος. Αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο στέλνει στον κύριο Μίτσα μετά από τις σύσκεψεις που κάνανε και τέθηκαν αυτά τα συστήματα στην κουβέντα. Αν θα υλοποιηθούν, έχει φτάσει πολύ μακριά. Θα το πούμε μετά από όλα. Και να γίνει στελέχος του ΕΚΑΒ, υπόθηκαν αυτά, δεν είναι κάτι που υπόθηκαν. Τέθηκαν όμως και εγγράφος από τον Περιφερειάρχη, θα με υπόθηκαν στη σύσκεψη στο Βίτσα. Είστε σίγουρος ότι είναι αυτά το ότι υπόθηκε. Μα προηγουμένως δεν είχατε κάτι στις πλάτες. Προηγουμένως δεν υπόθηκαν αυτά. Να ακούσουμε πώς υπόθηκαν, γιατί προηγουμένως άκουσα παραποιήσεις. Και δεν ξεκινάτε, γιατί με αυτά που λέτε είχε γίνει ήδη η παραχώρηση από την περιφέρεια, την αρμόδια. Κύριε Σημαντράκο, σας ρωτώ, έγινε η παραχώρηση των πατωμάτων ή δεν έγινε? Για να κλείνουμε εδώ πέρα. Γιατί ο Δήμος δεν εμπλέκεται στην παραχώρηση. Όταν στέλνετε τέτοια έγγραφα, σημαίνει ότι το χώρο αυτό να επιδίνει στην δικαιοδοσία σας, τον είχατε παραχωρήσει. Επαναλαμβάνω. Κάτω κάνατε ένα αγνία μας. Τώρα γιατί έχουμε ένα έγγραφο τώρα εδώ πέρα και το κάναμε μέγιστο θέμα και είναι το θέμα του εγγράφου. Περιμένετε να μιλήσω λίγο. Είναι μια επιστολή που για μένα κακώς δεν έπρεπε να διαβαστεί αυτή την επιστολή, που είναι ένα γράμμα. Αυτό το έγγραφο μπορεί να είναι ένα επισκεπτικό έγγραφο με άλλα λόγια. Όσους ξέρουν. Ακούστε, δεν είναι τίποτα απλό. Το τρομερό του έγγραφο, το λέμε και το ξαναλέμε τώρα. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Δεν μπορεί να είναι παρόν στη συσκεψή μου. Δεν κάνει να στείλει έγγραφο στον κύριο Πίτσα τι υπόθηκε, χωρίς να έχω γνώση εγώ τι έγγραφο είναι αυτό. Κύριε Σημαντράκο, όπως καταλαβαίνετε, όφιλε ο Περιφερειάρχης να το κοινοποιήσει και στον Δήμαρχο. Νομίζω, δεν θα παίζουμε τους μέσους. Είναι ομόφωνα, φτάνουμε. Σας παρακαλώ. Συνεχίζετε, κύριε Μουρετά. Σας παρακαλώ.
Παρακαλώ λίγο να ακούσουμε από τη στιγμή που άνοιξε η ιστορία του Ελληνικού που πρέπει να κατατεθεί στα τακτικά. Δεν σημαίνει ότι έχει συνενέσει ο Δήμος πάνω σε αυτό, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει να κατατεθεί, να λάβει υπόψη του και το σώμα το τι γίνεται. Για να μην συνεχίσουμε. Δεν έχουμε την ίδια. Δεν έχουμε την ίδια. Εξάλλου συμφωνήσαμε ότι είπαμε όχι στα πατώματα. Έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα, πρώτο συμπέρασμα. Συνεχίζω. Και αναφέρει, είναι αυτό που είναι ο Περιφερειάρχης, είναι μία επιστολή του Περιφερειάρχη, έτσι μία επιστολή ενημέρωση. Ότι η Υπουργέ, εμείς συζητήσαμε αυτοί οι άνθρωποι στην Περιφέρεια και είπαμε αυτά. Όχι, δεν είναι εδώ. Τα καταλαβαίνόμαστε. Να κατατεθεί. Γιατί εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω αν είδατε το δεύτερο. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τελείως και να το ακούσουμε. Να κατατεθεί. Με πολύ σεβασμό. Άφησε ένα τελείω. Οι άλλοι μου αφήνουν το λόγο, σα είπα αφαιρέσει. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Είναι επανειλημμένες διακοπές. Συνεχίστε. Αναφέρει ότι ο χώρος δεν είναι περίπραξη. Έκτον, η αγορά των προϊόντων σύντησης διατροφής λοιπόν υλικών όπως και το υλικό κατασκευής για τις ανάγκες του προσφύγου να πραγματοποιηθεί από την περιοχή, να γίνει στελέχος του ΕΚΑ ώστε να ικανοποιούνται επαρκώς οι αυξημένες ανάγκες λόγω της φιλοξενίας προσφύγων και όγδοο να υπάρχει μέρημνα για την ίδρυση πλέον των μεταγωγών για την εξυπηρέτηση των αγώνων των φυλακών νευρών, δοθέντως ότι το εθνικό της Μακεδονίας είναι το μόνο εθνικό στη χώρα που στέλνεται πλέον των μεταγωγών. Αυτό που υπόθηκα στην κουβέντα πήγα. Αυτά είπα εγώ και για έγγραφα. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ότι είμαι την επίθεση στο απέναντι. Και αυτά και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Σε επικοινωνίες, άρα δηλαδή να πω κάτι, αυτά που υπόθηκαν εδώ, ότι δεν υπήρχε καμία επαφή με την κυβέρνηση, η ανοιχτή ακρόαση του Περιφερειάρχη και όλων των υπολείπων πέντε που βρισκότανε, που δημάρχουν τα Περιφερειάρχη και Περιφερειάρχη, η ανοιχτή ακρόαση με τον Υπουργό είναι μια επαφή. Είναι μια επαφή, είναι μια κουβέντα. Μιλάς με τον Υπουργό και μιλάς για κάποια πράγματα. Όπως είναι το φυσικό πράγμα. Στο διατάφτα τώρα, πού δεν τα θέλω. Ανοιχτή επαφή μιλήσατε. Δήμαρχε μιλήσατε σε ανοιχτή επικοινωνία στο τηλέφωνο με τον Βίτσα. Εγώ προσωπικά δεν μίλησα. Επαναλαμβάνομαι, ήταν ανοιχτή ακρόαση. Αυτό δεν είπα κάτι άλλο. Τι λέω. Μα εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Περιφέρεια σε περίπτωση που εμείς παραχωρήσουμε τα πατώματα. Λέω, γιατί νούμερο μιλάτε. Τα πατώματα δεν είναι δικά μου, είναι δικά σας. Δεν είναι δικιά μου η απόφαση. Ούτε ένα δεν μπορεί ο Δήμος να φιλοξενήσει. Γιατί δεν έχει αυτό, δεν έχει εκείνο, δεν έχει τα άλλα νοσοκόμους και σηκώνει το τηλέφωνο ο κύριος Γιάννη. Λέω ψέματα, εδώ είναι και οι υπόλοιποι. Σηκώνει τηλέφωνο ο κύριος Περιφερειάρχης και λέει: ο Δήμαρχος λέει ότι έστω και ένας. Δεν μιλήσουμε για νούμερα. Ναι, δεν να έρθει ο Δήμαρχος. Δεν είπα κανένα αντίθετο γιατί δεν έχει ούτε ευθεία ούτε καθαριότητα. Αυτά είπαμε. Γιατί είναι κάτι κακό, δηλαδή. Έτσι και το έγγραφο, να πούμε το έγγραφο αυτά που λέμε, δεν είναι κάτι άλλο. Όχι, λέει στην αρχή, λέει για ομόφωνα μαζί. Λέει για ομόφωνα στην αρχή. Αναλώνεστε, αναλωνόμαστε σε πράγματα. Αναλωνόμαστε σε πράγματα από τα οποία. Με διακόπτει, Πρόεδρε, δεν τα έχω φτιάξει. Ποιο μέρο θα σου πει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Δεν είπα κάτι διαφορετικό, είπα ότι έγινε ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή ακρόαση με τον Υπουργό. Έτσι. Λοιπόν. Από εκεί και έπειτα για ρωτού, γιατί δεν βλέπω να βγάζει πιθανά αυτή την κουβέντα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βλεπέρα, κύριε Βλεπέρα. Λοιπόν, επειδή δεν αγνωνόμαστε, δεν παίρνουμε τις ουσίες. Εσείς γνωρίζετε ότι η μοναδική περιοχή η οποία προευθύνεται είναι τα πατώματα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Ότι είναι η μοναδική. Ναι. Δεν ξέρω. Ρωτήστε τον αντιπεριφερειάρχη. Ρωτήστε τον περιφερειάρχη και θα δείτε ότι πως είναι μόνο έτσι. Αναλωνόμαστε σε πράγματα που δεν έχουν αξία. Να το ξέρετε. Δεν υπάρχει καμιά άλλη περίπτωση. Λοιπόν, δύο κουβέντες, ένα λεπτό, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη και την υπομονή να ακούσετε. Υπάρχει. Μετά την όλη αυτή
αν θέλετε, επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, βρήκα τον υπεύθυνο του προσφυγικού, τον Ταφίλη τον Γιάννη. Ο Γιάννης ο Ταφίλης, ο οποίος ξέρετε είναι και συμπατριώτης μας, είναι υπεύθυνος προσφυγικό, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Άμυνας. Γιάννη, πες μου, τι γίνεται με τα Γραμματέα, πάνω λέει πολλά και διάφορα, γίνεται γάμος. Μου δείχνει την κατάσταση. Εγώ λέει αυτή τη στιγμή στέλνω κόσμο σε δομές που είναι στημένες. Τα Γραμματέα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν είναι σκύλο που λεφτά, κάτι που θέλει να δώσει καταστημάτες στον Ιππιό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε βάσου μας λιγάκι. Σε βάσου μας λιγάκι. Λοιπόν, μου δείχνει την κατάσταση. Κύριε Βουλευτέ, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ μισή ώρα. Αναγνώμαστε πράγματα που δεν έχουν ιδέα για εξαιρετικά. Παρακαλώ. Ο Γιάννης ο Ταφίλης Γενικός Γραμματέας Εθνικής Άμυνας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν θέλω εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κατάσταση. Δέστε, πρέπει να γεμίσω αυτά που θα πάρει πόσες εβδομάδες δεν ξέρω. Και χθες είχα μια συνάντηση με τον Βίτσα. Υπουργέ μου, πες μου τι γίνεται. Τι μου λέτε ρε παιδιά, εγώ επαφήγηκα με την περιφέρεια, μου είπαν ένα χώρο, είπα αυτό το θέμα, το κάνουμε. Σας παρακαλώ, ακούστε με κρίτσε. Η περιφέρεια είναι σύμφωνη. Αυτό δεν είπατε τώρα. Περιμένουμε. Κάθε ησυχία. Κάθε ησυχία να ακούσουμε. Κάθε ησυχία να ακούσουμε. Λοιπόν, μου αναφέρει και την κουβέντα που κάνατε εκεί ακρόας. Παρουσία του Δήμου. Αυτό λέμε τόση ώρα. Τώρα. Κύριε Αδάμο, κύριε Αδάμο, σας παρακαλώ. Θα πάρετε τον λόγο να μιλήσετε, να απαντήσετε. Σας παρακαλώ. Την κουβέντα, θα σας μεταφέρω, θέλετε να σας μεταφέρω αυτούς για την κουβέντα. Ναι. Αυτούς. Αυτό είναι. Λέω, υπάρχει αντίδραση, ξέρω εγώ, για τον αριθμό, λέτε για τον αριθμό. Μου είπε το εξής. Καταρχήν για τον χρόνο. Οι χώροι. Χώρες στη Δυτική Μακεδονία διερευνούν αρκετούς. Έναν από αυτούς έχουμε και τα Πατώ. Διερευνούμε και στην Κοζάνη. Δεν ξέρω κανένα σε κύριους. Και την Ιάπουλη αναφέρεται ότι διερευνείται και κάποιος άλλος. Περιμένουμε σας παράγει. Είναι σουσία. Να τελειώσει κανένα, είναι συζήτηση. Υπάρχουν και άλλοι χωρίς μπορούν να αφηγήσουν. Σας παρακαλώ. Εντάξει, ο κεντρικός σχεδιασμός είναι αυτός που λέει το Υπουργείο Δικής Άμυνας. Λοιπόν. Τώρα, ήρθαν κλιμάκια από ό,τι πληροφορήθηκε ο Παρός και ο Υπουργός ότι πήγαν κλιμάκια που ξέρουν και στείλουν αυτές τις δομές και είδαν σε όλη την περιφέρεια που πάνε σε όλη την Ελλάδα. Έχουν καταγγελμένος κάποιος. Στην περίπτωση εδώ, δηλαδή αν είναι να γίνει αυτό πότε θα γίνει. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο. Αυτή ήταν η απάντηση. Ένα, δύο, τρεις. Ποιος κάνει αυτές τις δομές. Τα ερωτήματα που έδωσε στον Υπουργό, τις απαντήσεις που πήρα. Την δομή τη στείλει ο στρατός, πάνω από εκεί ο στρατός μόνο, και ο Ερυθρός Σταυρός. Και ο στρατός. Ποιος έχει, εφόσον στηθεί, ποιος έχει την ευθύνη της λειτουργίας, έχει ο στρατός, δεν επιβαρύνεται τίποτα η τοπική κοινωνία, φαγητά κτλ. Έτσι τα πληρώνει ο στρατός, έχει ο στρατός και είσαι σε δεύτερη φάση που να πάει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτή ήταν η κουβέντα. Σε ιδιαίτερα σκληρή πίεση δικιά μου, γιατί εγώ το ανέφερα και χθες ότι κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι αντίθετος με τα αποτόπια που είχα πει και στον Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη. Γιατί εκεί ζητήματα παραχώρησες, τα έδωσα. Στον Πίτσα το είπα, λέω ότι είσαι αντίθετος. Βεβαίως. Ό,τι λέω εδώ, ό,τι λέω εκεί, λέω και εδώ, ό,τι λέω εδώ, λέω και εκεί. Ότι είμαι αντίθετος. Και όλοι οι υπογράμμους δεν θέλουν να γίνονται. Ότι είμαι αντίθετος με τα πατώματα του κείμενου από την αρχή. Τώρα, το πώς μπήκε. Μπήκε τέλος, έτσι είμαι αντίθετος. Γιατί. Δεν έχουμε σήμα.
Τελειώνουμε. Και κλείνουμε την κουβέντα. Γιατί έχει ζήτημα παραχώρηση. Λέω το και γι' αυτό. Το έργο δεν παραλύθηκε. Δεν ξέρω αυτά θα δει. Θα τα δουν οι επιτροπές αφού υπάρξει η επίσημη πλέον ας πούμε, συνεννόηση και της περιφέρειας και του Δήμου και του Υπουργείου. Εφόσον υπάρξει επίσημη και απόφαση συγκεκριμένα ότι εκεί θα πάνε 10 ανθρώπους, 50 ή ξέρω εγώ χίλιους ή 17.000 που μας είπε. Μου είπα και κάτι. Λοιπόν, κανένα να σου αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς αποφασίζετε. Εγώ δεν αποφασίζω. Έτσι έχουν τα πράγματα για την αποκατάσταση αλήθειας. Δεν θέλω να πω σε άλλες κουβέντες που υπόθηκαν και να πω κλείνω. Δεν χρειάζεται και το ταμείο να μην θεωρούμε ότι με την ένταση μπορούμε να βγάλουμε αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα μπορούμε να βγάλουμε πάντα, πάντα με τη συζήτηση ή τη συνεργασία.